Καλησπέρα, είμαι ο Αργύρης και θα κάνουμε ένα ακόμα unboxing μια συσκευή που δεν είναι αμιγώς κομμάτι ή παράρτημα ή εξάρτημα ενός υπολογιστή, αλλά κυρίως είναι μια συσκευή που έχει να κάνει με το διαμερισμό ήχου. Μιλάμε για το WeDaptor, μια συσκευή της Crystal Audio, και βλέπουμε εδώ και το λογότυπο, το παράρτημα που έχει να κάνει με τα ηχεία ή τα ακουστικά, που λέγεται Crystal Acoustics. Βλέπετε, είναι μια πολύ μικρή συσκευή. Θα δούμε συνέχεια ότι είναι πολύ εξυπηρετική. Εγώ προσωπικά την έψαχνα χρόνια και είχα ψάξει και σε site στην Αμερική για να κάνει ακριβώς τη δουλειά που ήθελα. Και ποια ήταν αυτή? Η συσκευή θα τη δούμε και συνέχεια. Είναι πολύ μικρή. Αυτό που μας ενδιαφέρει τι είναι? Ότι μπορούμε να πάρουμε τον ήχο από οποιαδήποτε σημείο διαθέσιμο στο δίκτυό μας, είτε ενσύρματο είτε ασύρματο, και μέσω αυτής της συσκευής να το διαμοιράσουμε σε ηχεία, είτε ασύρματα είτε παλαιάς τεχνολογίες, συνδέοντας το με ένα καλώδιο ήχου. Αυτό ήταν το επαναστατικό. Εγώ προσωπικά το ήθελα για το στερεοφωνικό, που είναι δεκαετίας, εικοσαετίας και δεν είχε τις σύγχρονες δυνατότητες με δίκτυο, με ασύρματο δίκτυο κτλ. Και ήθελα να μπορώ να παίζω τα τραγούδια που έχω στον υπολογιστή, που έχω στην ταμπλέτα, που έχω στο κινητό, και να παίζω στο μεγάλο το στερεοφωνικό. Αυτό λοιπόν μπορεί να γίνει με αυτή εδώ τη συσκευή. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι περιέχει μέσα. Ανοίγουμε τη συσκευασία. Όπως είπαμε, είναι πολύ μικρή. Βγάλουμε και το φυλάδι των οδηγιών. Βλέπετε το φυλάδι των οδηγιών. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, έχει απλώς μόνο πως θα σετάρουμε τη συσκευή κατεβάζοντας το αντίστοιχο πρόγραμμα το οποίο λέγεται WeSound, είτε για Android είτε για iOS από το Apple Store, ή το αντίστοιχο το Apple Store για συσκευές Apple. Λοιπόν, ας το αφήσουμε στην άκρη. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι, βλέπετε, πολύ μικρό. Ουσιαστικά είναι μια ηλεκτρονική πλακέτα. Να το βγάλουμε από τη συσκευασία. Είναι αρκετά σφιχτό. Καλό είναι αυτό για να μην τυχόν έχει κάποια χτυπήματα. Και να δούμε πέρα από αυτό τι άλλο περιέχει μέσα κάτω από τη συσκευασία. Υπάρχει ένα καλώδιο USB σε micro USB, το οποίο είναι για την παροχή ρεύματος συσκευή και συνδέεται εδώ πέρα. Πολύ απλά, οποιοδήποτε καλώδιο USB έχετε από οποιοδήποτε κινητό Android σύγχρονης γενιάς, σημαίνει ότι μπορείτε να δίνετε ρεύμα συσκευή. Πολύ χρήσιμο από το να έχει ένα ιδιαίτερο δικό του τροφοδοτικό. Επίσης, μας έχει ένα καλώδιο 3,5 mm jack που μπορούμε από το out να δώσουμε σε οποιαδήποτε απλά ηχεία. Θα κάνουμε και συνέχεια μια πρόβα να το δείτε πως γίνεται. Και επίσης έχει και καλώδιο από 3,5 mm jack σε διπλό RCA. Αυτό θα το χρησιμοποιήσετε σε ένα τυχόν στερεοφωνικό για να συνδέσετε, να βγάλετε τον ήχο από το στερεοφωνικό σας. Καλό είναι που έχει και αυτά τα χρήματα. Δεν είναι μεγάλη αξία τα καλώδια, αλλά είναι καλό να τα έχετε στη συσκευασία για να μην χρειάζεται να τα πάρετε. Το μόνο ίσως που λείπει είναι και ένας φορτιστής USB. Εντάξει, αυτό δεν υπάρχει, θα χρησιμοποιήσετε είτε από κάποιο κινητό σας ή θα το βάλετε σε κάποιο σημείο που δίνει ρεύμα USB. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η συσκευασία, βλέπετε δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, υπάρχουν απλώς τρία λεντάκια για το ρεύμα, το Wi-Fi και όταν παίρνει πηγή ήχου. Στα πλάγια βλέπουμε μία είσοδο USB, το οποίο σημαίνει μπορούμε να συνδέσουμε είτε στικάκι ή κάποιο σκληρό εξωτερικό, και να έχει και ίδια η συσκευή τραγούδια που μπορούμε να τα μεταφέρουμε, και πίσω έχουμε το in για να πάρουμε και από εδώ ήχο από κάποια συσκευή μας, το out για να δώσουμε ήχο σε κάποια ηχεία, και σύνδεση ενσύρματου δικτύου. Και από εδώ είναι το κουμπάκι, το WPS όπως βλέπετε, που θα χρειαστεί να το πατήσουμε όταν θα σετάρουμε τη συσκευή για το ασύρματο δίκτυο. Εμείς τώρα θα κάνουμε μία πρόβα να το δούμε πώς λειτουργεί σε κατάσταση με σύνδεση με ασύρματο δίκτυο, που ίσως να είναι και πιο συνηθισμένη.
Βλέπετε, του δίνουμε ρεύμα από ένα απλό USB που έχουμε για φορτίζουν το κινητό. Δεν χρειάζεται καν να χρησιμοποιήσουμε το δικό του. Με το που το συνδέσουμε, ανάβει το λεντάκι του ρεύματος και σβήνουν τα άλλα δύο. Ίσως καλό θα ήταν να είχε και ένα κουμπάκι power. Δυστυχώς δεν το έχει, αλλά η κατανάλωση, όπως καταλαβαίνετε, είναι ελάχιστη που έχει αυτή η συσκευή και να είναι μόνιμα αναμένη. Στη συνέχεια συνδέουμε, να βάλουμε εδώ και ταμπλέτα, θα συνδέσουμε με ένα σετ απλών ηχείων με ένα καλώδιο jack στο πίσω μέρος της, στο out, εδώ, για να το δούμε να παίξει. Λοιπόν, συγγνώμη για την μετακίνηση. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην ταμπλέτα. Το πρόγραμμα που το έχουμε κάνει ήδη εγκατάσταση, βλέπετε, είναι το WeSound, το οποίο έχει κατέβει το Apple Store, Crystal Acoustics, βρήκε τη συσκευή, την έχουμε σετάρει, της έχουμε δώσει την ονομασία Office, και αυτό γιατί σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να έχουμε και δεύτερη και τρίτη συσκευή, πάλι WeDaptor, και να μιλάνε και μεταξύ τους, που σημαίνει ότι μπορούν να έχουν σε 2-3 διαφορετικά δωμάτια την ίδια συσκευή και όλες να παίζουν τον ίδιο ήχο που θα τους δώσω από την ταμπλέτα, παραδείγματος χάρη, ή μπορώ να παίξω το τραγούδι που θέλω στη συσκευή που θέλω. Το οποίο σημαίνει αντίστοιχα ότι θα μπορεί να παίζει άλλο σκορδοκάμαρα, άλλο σαλόνι, άλλο στο γραφείο. Όσες αντίστοιχες συσκευές WeDaptor έχουμε εγκαταστήσει. Εμείς τώρα θα κάνουμε μία πρόβα, να ψάξουμε στο δίκτυο το τοπικό ή στις παροχές που μας δίνει. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε και δυνατότητα να πάρουμε μουσική απευθείας από το Pandora, από το TuneIn, από το Spotify και από άλλα προγράμματα ιντερνετικά ραδιόφωνα ή streaming μουσικής. Εμείς μπορούμε να μπούμε εδώ στο My Music που βλέπει το τοπικό δίκτυο. Πάμε στο share του δικτύου μου που έχω τη μουσική, επιλέγουμε Music, βλέπουμε album playlist, όλα είναι ταξινομημένα με όποια σειρά θέλουμε. Μπορούμε να πάμε στα albums, βλέπετε εδώ τι υπάρχει, και να βάλουμε ένα τραγούδι απευθείας από εδώ να παίξει. Και αυτό εδώ είναι το περιβάλλον που μπορούμε να ακούσουμε μουσική. Μπορούμε να αυξομοιώσουμε και τον ήχο και φυσικά να ψάξουμε για άλλα τραγούδια. Είτε σε δικτυακούς δίσκους, είτε μέσα στη συσκευή μας. Αυτό που ίσως να προσέξατε και τώρα, είναι επειδή το χρησιμοποιώ με σύνδεση Wi-Fi, υπάρχει κάποιες φορές μία μικρή καθυστέρηση στην απόκριση των εντολών και στο θέμα του play και του stop και στο θέμα της αυξομοίωσης της έντασης του ήχου. Δεν το κάνει συνεχώς. Καμιά φορά όταν εμπλέκονται πολλά σύρματα δίκτυα στον ίδιο χώρο μπορεί να έχει τέτοιο θέμα. Εγώ θα προτιμήσω και εκεί που θα το βάλω για μόνιμη χρήση θα είναι με χρήση ενσύρματου δικτύου και μάλλον δεν θα έχω τέτοια προβλήματα. Τώρα το έβαλα με ενσύρματο μόνο για την παρουσίαση. Αυτό είναι λοιπόν το Crystal, το WeDaptor της Crystal Acoustics, μια πολύ όμορφη και μικρή συσκευή που κάνει ακριβώς τη δουλειά που θέλουμε, δηλαδή να διαμοιράσει τον ήχο, τη μουσική μας σε όποια ηχεία έχουμε μέσα στο χώρο. Εγώ το είχα πάρει εδώ και ένα δίμηνο περίπου. Αυτή τη στιγμή που γίνεται αυτό το βίντεο, ενώ η συσκευή μέσω της αντιπροσωπείας κοστίζει γύρω στα 60 ευρώ, αυτή την εβδομάδα που κάνουμε αυτό το βίντεο υπάρχει προσφορά από το e-shop στα 35-36 ευρώ, δεν θυμάμαι καλά, και ισχύει μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται και του αρέσει η συσκευή μπορεί να την προμηθευτεί σε αυτή την, πιστεύω, πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ value for money τιμή. Ευχαριστώ πολύ.